Θα έρθουμε στο σημείο αυτό, στον χώρο της εκπαίδευσης. Θα περάσουμε από την κατάσταση στους προφωνηπιακούς σταθμούς. Ποια είναι το επίπεδο ετοιμότητας εν ώψη της νέας σεζόν? Θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Βασίλη Σαλονίδη. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Προφωνηπιακών Ελλάδος. Καλησπέρα σας, κύριε Σαλονίδη. Καλησπέρα σας, και από το βήμα αυτό θα ήθελα να ευχηθώ καλή αρχή σε όλους και όλους, με την ελπίδα η χρονιά αυτή να κυλήσει πιο ομαλά από τις προηγούμενες. Και επικοδομητικά, φυσικά, για τους εμπλεκόμενους στην παιδαγωγική διαδικασία. Κύριε Σαλονίδη, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει ετοιμότητα, αν υπάρχουν ανοιχτά θέματα? Δώστε μας μια εικόνα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι. Οι παιδικοί σταθμοί έχουν αρχίσει τη λειτουργία τους από χτες. Τα οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα του ΕΣΠΟ που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους γονείς ανακοινώθηκαν τελευταία στιγμή. Ναι. Είμαστε σε διαδικασία προσκόμισης των βάουτσερ στις αρμόδιες διευθύνσεις των Δήμων και των νομικών τους προσώπων. Άρα σε καμία περίπτωση μπορεί να γίνει ομαλά η προσαρμογή με τα δεδομένα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή το ότι σε ομάδες ανά εβδομάδα θα υπήρχε ένα διάστημα προσαρμογής για το κάθε καινούριο παιδί στον προφωνηπιακό σταθμό. Και ως σύλλογος, εάν θυμάμαι καλά, είχατε επισημάνει από νωρίς ότι το χρονοδιάγραμμα δεν είναι ορθό, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνουν οι ημερομηνίες. Φέτος είχαμε την ιδιαιτερότητα ότι το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής που λειτουργούσε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στα πλαίσια της προγραμματικής περίοδου 2014-2020 αντικαταστάθηκε ουσιαστικά από ένα καινούριο πρόγραμμα. Το πρόθεση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση στα πλαίσια της προγραμματικής περίοδου 2021-2027. Και προφανώς ο σχεδιασμός δεν λειτουργήσε σωστά και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή η μετάβαση δεν έγινε με τον καλύτερο και καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι είναι θετικό το ότι συνεχίζεται η δράση και εντάχθηκε στην επόμενη προγραμματική περίοδο, αλλά θα έπρεπε αυτό να γίνει πιο οργανωμένα, πιο μεθοδικά και να είχαμε προλάβει να ανοίξουν οι παιδικοί σταθμοί έχοντας πλήρη γνώση των παιδιών που είναι εγγεγραμμένα. Δηλαδή ανοίξαν οι παιδικοί σταθμοί και δεν ξέρανε οι παιδαγωγοί και οι προϊσταμένες των παιδικών σταθμών το ποια παιδιά θα κληθούν να φιλοξενήσουν στους παιδικούς σταθμούς την τρέχουσα σχολική χρονιά. Δεν ξέρουν οι Δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα πόσα παιδιά θα φιλοξενηθούν, ώστε να κάνουν τον προγραμματισμό τους για προσλήψεις. Γιατί προσλήψεις σε εμάς δεν είναι όπως στην εκπαίδευση, που υπάρχει ένας πίνακας και μπορείς να πάρεις από αναπληρωτές, από ορομήσιους είτε μόνιμους. Πρέπει να γίνει η προκήρυξη από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Άρα όλη αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ χρονοβόρα και το προσωπικό που θα κληθεί να προσληφθεί θα φτάσει στους Δήμους και στα νομικά πρόσωπα μετά από χρονικό διάστημα 2-3 μηνών. Το οποίο είναι αναμενόμενο βεβαίως με βάση το πώς κύλησε μέχρι στιγμής η χρονική διαδικασία. Τώρα, με το προσωπικό τι γίνεται, αν έχετε κάποια εικόνα για το πώς θα κινηθούν οι προσλήψεις, σε ποσότητα, πόσοι θα προσληφθούν, αν είναι επαρκής ο αριθμός, αν έχουμε μια τέτοια εικόνα. Έχουμε το δεδομένο ότι από τη στιγμή που συνεχίζεται το πρόγραμμα ανανεώνονται οι συμβάσεις όλων όσων συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Κατά κανόνα δηλαδή. Άρα όσες συμβάσεις είχαν λήξει 31/8. Ανανεώνεται από 1/9 έως 31/8 του επόμενου σχολικού έτους. Έχοντας ως δεδομένο όμως ότι οι παιδικοί σταθμοί είναι υποστελεχωμένοι, θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις τόσο προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου μέχρι 31/7, αν και εφόσον ο Δήμος δεν επιθυμεί να προσλάβει ή δεν είναι ενταγμένος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ή να προσλάβει μέσω ΕΣΠΑ τις συμβάσεις αυτές που είναι μέχρι 31/8 του 2023 και θα έχουν δυνατότητα ανανέωση για τα επόμενα σχολικά έτη. Το ιδανικό θα είναι η δεύτερη περίπτωση, έτσι προφανώς. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε υπέρ των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας και βέβαια εκτός από αυτό θεωρούμε ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι τόσα χρόνια καλύπτουν πάγιες κυριακές ανάγκες, θα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία μονιμοποίησης τους. Δηλαδή δεν είναι λύση να τρέχουμε κάθε χρόνο να τους ανανεώνουμε από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι χωρίς αυτούς δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί. Θα πρέπει να βρεθεί μια πιο μόνιμη λύση. Δηλαδή, εμείς έχουμε προτείνει κιόλας σύσταση οργανικών θέσεων σύμφωνα με τους υπηρετούντες συμβασιούχους του ΕΣΠΑ και προκήρυξη των θέσεων με αυξημένη μοροδότηση. Το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό. Ναι. Το είχατε επισημάνει και μας είχε φανεί απόλυτα λογικό ως αίτημα. Για ποιο λόγο δεν υλοποιείται, αφού είναι και κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών? Είναι θέμα το ότι δεν μπορούν να προκηρύξουν θέσεις, δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο? Τι συμβαίνει? Υπάρχει το ζήτημα του συντάγματος. Κάθε φορά αναφέρουν ότι από τη στιγμή που το Σύνταγμα απαγορεύει με νομοθετική ρύθμιση τη μετατροπή των συμβάσεων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου, έχουν δεμένα τα χέρια τους και δεν μπορούν να προχωρήσουν αυτή τη διαδικασία. Τουλάχιστον όμως, όπως έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις, να γίνει μια προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό, εφόσον δεν μπορεί να γίνει αυτόματη μετατροπή των συμβάσεων, που θα ήταν το ιδανικό σενάριο. Να γίνει λοιπόν μια προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό, στην οποία οι εργαζόμενοι παιδικούς σταθμούς έχουν αυξημένη μοροδότηση τέτοια, η οποία ουσιαστικά θα τους έχει να προηγούνται σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Δεδομένου του γεγονός ότι έχουν προσφέρει επί τόσα χρόνια τις υπηρεσίες στους παιδικούς σταθμούς, έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και γνωρίζουν
πώς να ανταπεξέλθουν άριστα στην παιδαγωγική διαδικασία. Επιτρέψτε μου ένα συνδικαλιστικό ερώτημα. Υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας με κάποιο κυβερνητικό παράγοντα επί των θεμάτων αυτών, με το Υπουργείο, με κάποιον άλλον παράγοντα? Βεβαίως, με το Υπουργείο Εσωτερικών έχουμε θέσει επανειλημμένο στα συγκεκριμένα ζητήματα. Μάλιστα. Τόσο στην τωρινή ηγεσία όσο και στην προηγούμενη. Η αλήθεια είναι ότι η προκήρυξη για τους παιδικούς σταθμούς για μόνιμο προσωπικό έχει να βγει από το 2009. Τα τελευταία 13 χρόνια οι σταθμοί ουσιαστικά λειτουργούν με αυτές τις διαδοχικές συμβάσεις εργασίας στην καλύτερη των περιπτώσεων, γιατί υπάρχουν και πιο ελαστικές μορφές εργασίας, όπως είπαμε, στη βάση ορισμένου χρόνου που είναι ενός έτους και δεν έχουν δυνατότητα ανανέωσης, τα κοινοφελή προγράμματα, διάφορες άλλες επιστοφικές σχέσεις εργασίας. Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι θα πρέπει να βγει μια προκήρυξη, και όταν λέμε μια προκήρυξη για τους παιδικούς σταθμούς, εννοούμε αποκλειστικά για τους παιδικούς σταθμούς, και όχι να υπάρχει μια προκήρυξη για τους Δήμους και στους 700-800 προκηρύξεις δεν υπάρχουν και δύο θέσεις παιδαγωγών, ας πούμε, πανελλαδικά, οι οποίες προφανώς είναι σταγόνα στον ωκεανό. Μιλάμε για μια προκήρυξη γενναία για τους παιδικούς σταθμούς σύμφωνα με τα δεδομένα τα τωρινά. Δηλαδή, με τα άτομα που υπηρετούμε στη βάση ορισμένου χρόνου μέσα στο ΕΣΠΟ όλα αυτά τα χρόνια, στους Δήμους και στα νομικά πρόσωπα, να προκηρυχθούν αυτές οι θέσεις και να αντικατασταθούν οι θέσεις των συμβασιούχων από μόνιμο προσωπικό. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας, κύριε Σαλονίδη. Φαντάζομαι ότι φέτος οι συνθήκες λειτουργίας θα είναι διαφορετικές, θα είναι πιο χαλάρα τα μέτρα ενάντια στον κορονοϊό προς το παρόν, έτσι? Εμείς έχουμε ανοίξει με το πρωτόκολλο του Μαΐου. Τα μέτρα έχουν παραταθεί μέχρι 9/9. Το πρωτόκολλο του Μαΐου σαφώς ήταν και πιο ελαστικό από τα προηγούμενα πρωτόκολλα. Mm-hmm. Θεωρώ και ότι με το άνοιγμα των σχολείων ενδεχομένως να έχουμε γίνει τροποποίηση του πρωτοκόλλου του παιδικού σταθμού, γιατί συνήθως ακολουθούν οι βρεφονιπιακοί σταθμοί. Μιλήσαμε με τον γραμματέα του Υπουργείου και μας είπε ότι είναι θέμα ημερών η κοινοποίηση. Προφανώς και γι' αυτό ήταν σύντομη παράταση μέχρι 9/9. Άρα φαντάζομαι ότι είναι θέμα ημερών και δική σας. Πάμε σε μια μεγαλύτερη ελαστικοποίηση σύμφωνα με τις πληροφορίες που θα έχουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση και το πρωτόκολλο με το οποίο κλείσαμε δεν ήταν ένα αυστηρό πρωτόκολλο υγειονομικό σύμφωνα με τα πρώτα 2 χρόνια της πανδημίας, τα οποία ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών, και ας ευχηθούμε να μην επανέλθουν. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχόμαστε καλή χρονιά. Να είστε καλά. Για τον κλάδο. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.